για να πάρει όμως τις πλάτες του την αμαρτία και τα πάθη και τα ελαττώματα και τις αδυναμίες και τον πόνο και τα βάσανα όλων των ανθρώπων. Ναι, όλων των ανθρώπων, για να μπορέσει να δώσει στον κάθε ένα από μας τη σωτηρία του. Ναι, 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 γι' αυτό ήρθε ο Θεός. Δεν ήρθε να φτιάξει καμιά παγκόσμια βασιλεία, καμιά εξουσία να διατάζει, να έχει στρατό, να έχει υπηρέτες. Ήρθε για να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν εύχομαι και προσεύχομαι να πάρουμε όλοι φεύγοντας από εδώ, από τούτο εδώ το μικρούτσικο το κοντουδάκι που έχει τόσο σπουδαία καρδιά και ψυχή όμως, να πάρουμε όλοι όμως τον Χριστό μαζί μας και να τον αφήσουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας και να είναι παντοτινά εκεί. Παιδί μου, δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου. Αυτό θέλει τώρα ο Θεός μας. Να του δώσουμε και να του δίνουμε πάντα την καρδιά μας. Σαν τους ερωτευμένους, σαν αυτούς που πονάνε για αυτόν που αγαπάνε και για αυτήν που αγαπάνε. Έτσι πόνεσε και ο Χριστός μας και το ευχαριστήθηκε που πόνεσε, γιατί το ήθελε να πονέσει και αυτόν τον πόνο, αυτό το μαρτύριο, αυτό το αίμα, αυτό το θάνατο, το χάρισε σε όλους μας με την βεβαιότητα ότι μετά από τον Σταυρό και τον τάφο του Χριστού πάντα έρχεται η Ανάσταση. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έρθει η Ανάσταση και μη φοβάστε αν θα είναι άλλη ώρα φέτος η Ανάσταση. Ο Χριστός πάλι θα αναστηθεί και πάλι θα έρθει και θα είναι μαζί μας για να μας αγκαλιάσει, να μας ευλογάει, να μας σώζει. Να ευχαριστήσω όλους σας, να ευχαριστήσω το προσωπικό του ναού που είναι όλοι οι εθελοντές, οι επίτροποι και οι επιτρόπισσες μετά τις οικογένειές τους που τόσο όμορφα τα φτιάξαν όλα. Να ευχαριστήσω τους ψάλτες μας που δεν έχουμε κανέναν ψάλτη που να πληρώνεται και όμως γεμίζει το ψαλτήρι από προσωπικό και να λένε και τόσο ωραία. Να ευχαριστήσω δύο κυρίες, για προσέξτε το λίγο, θέλω να το προσέξετε, οι ντόπιοι αυτό, το χωριό. Μας έφεραν και μας έκαναν δώρο και το στόλισμα και τα λουλούδια και τον επιτάφιο. Και είναι αυτές που στολίσετε τον καλύτερο επιτάφιο της Θεσσαλονίκης. Εμάς είναι αυτές και μας το έκαναν δώρο. Ό,τι δώσατε θα είναι τα στολίδια που θα βάλουμε στην εικόνα της Ανάστασης και στις υπόλοιπες εικόνες αυτές τις μέρες. Τίποτα δεν πάει χαμένο από αυτά που δίνουμε στον Θεό. Και οι κυρίες αυτές το έκαναν δώρο, λέει, γιατί τότε στον ύπνο του, στον χωριό και τον ναό και ήρθαν και το ψάξαν. Δεν θα πω αν ήταν και τον παπά του χωριού, ήταν το χωριό φτάνει. Και το ψάξαν και ήρθαν και τα χάρισαν και τα φτιάξαν τον ιστορία. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που έρχεστε από μακριά και από κοντά και να σας ορκιστώ κάτι, η καρδιά μου, η ψυχή μου, η έννοια μου, η αγάπη μου είναι κοντά σε όλους σας. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας
σας αγαπάω και σας ευχαριστώ. Δεν ξέρετε πόσο κουράγιο μου δίνετε. Πόσο. Γι' αυτό τώρα θα σας κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο. Θα σας αφρώσω όλους με τα ίδια λείψανα. Να σας δείξω τι είναι τάχνουμε εδώ στον ναό μας πλέον. Δέστε, μωρέ, δέστε τι δίνει ο Θεός σε ευλογίες. Το λείψανα του Αγίου Ραφαήλ που γιορτάζει μετά από την Τρίτη. Εδώ είναι το Αγίου Σεβαστιανού του Μάρτυρος, το Αγίου Αρσενίου του Καπαδόρου, το Αγίου Φιλουμένου του Κύπριου που του κόψαν τα ποδαράκια και τα χεράκια οι Εβραίοι και Ερημαϊκοί και μαρτύρησε και τον κύδεψαν. Και είναι ακόμα όπως πάει κάτω να τον δει εκεί στον ναό στο Πανεπιστήμιο. Όλο το σώμα του βγήκε άφθαρτο και τα γενάκια του στη θέση του. Τα χεράκια και τα ποδαράκια οι άκρες που κόπηκαν λιώσανε και έχουμε εμείς ένα κομματάκι από αυτό. Και εδώ ένα πολύ μικρό κομματάκι τη μειοξυλού που μου το χάρισε ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων όταν τον επισκέφθηκα. Από την άλλη μεριά, τέσσερα κομματάκια διαλείψανα. Το Αγίου Μαρθολομαίου, το Αγίου Φιλίππου, το Ξύλο Ταμείο της Θεσσαλονίκης και της Αγίας Βικερίας. Και μπροστά, δέστε τώρα μπροστά τι έχει. Δέστε μπροστά. Τι ευλογία για σήμερα. Είναι μια πέτρα μεγάλη, κομμάτι, από το σημείο ακριβώς του Γολγοθά που έχει σε το αίμα του ο Χριστός. Φυσμένη από το αίμα του Χριστού. Αυτό εδώ είναι ο σταυρός. Ο σταυρός που φορούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μύρινης ο Χριστός όμως όταν μαρτύρησε ποτισμένο από το αίμα του και μου το έδωσε ο κατασάρκα ανιψός που το είχε ευλογία. Και αυτό εδώ το ζωνάκι είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχει η ενορία μας. Είναι το ζωνάκι που φορούσε ο Παπαφώτης. Ο Παπαφώτης είναι η πιο θρηλυκή μορφή των ημερών μας. Έγινε μοναχός από τον Παπατίχωνα τον Ρώσο, άλλη θρηλυκή μορφή. Όταν θα αγιάσουν αυτοί, όταν θα τους γράψουν στο αγιολόγιο, θα κάνουν ίδιο θόρυβο με αυτό που έκανε ο Γεροπαΐσιος. Και ήταν ο Παπατίχων, ακούστε το, ο πνευματικός του Γεροπαΐσιου και του Παπαφώτη. Αυτός τους έκανε καλογέρους, αυτός τους έκανε αγίους, αυτός τους έκανε να πετάνε. Ο Παπαφώτης, δεν μου είπαν παλιότεροι εδώ, τον ήξερα, είχε έρθει με τον Παπαφίλιππο και είχαν λειτουργήσει και είχε φιλοξενηθεί εδώ. Γιατί ο τίτλος που είχε στην Λέσβο, στην Μυτιλήνη, ήταν ο Παπαφώτης ο Ξυπόλυτος. Κάτι σας λέει αυτό στους ντόπιους. Και ο Παπαφίλιππος ο τίτλος που είχε στην περιοχή ήταν ο Ξυπόλυτος. Λοιπόν, προσκυνάτε τον επιτάφιο και σας σταυρώνω. Δεν θέλω να φιλήσετε σήμερα. Να σταυρώσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον μας, να είμαστε γεροί. Καλή Ανάσταση.